την αστυνομία που πέτυχε απόλυτα στο έργο της. Όταν θέλει, εξάλλου το έχουμε πει, ότι η αστυνομία μπορεί να κάνει θαύματα και να σταματήσει κάθε κακό προαίρετο φύλαθρο που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Έτσι, το ντέρμπι παίχτηκε, ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε σε μια άκρος φύλαθλη ατμόσφαιρα και νομίζω ότι αυτό, αν μη τι άλλο, τιμά πάνω απ' όλα το ελληνικό μας ποδόσφαιρο που όλοι θέλουμε να δούμε να περπατάει σε καλύτερες στιγμές και να διανύει καλύτερες μέρες. Ακούμε τη νέα γηπεδούχο και η πέμπτη σερί σε αγώνα πρωταθλήματος για τους Ερυθρόλευκους που έχουν δημιουργήσει πια τη δική τους παράδοση την τελευταία τριετία. Πάμε να δούμε πού κρίθηκε το ντέρμπι στην περιγραφή του Γιώργου Λικουρόπουλου. Η κόντρα πάνω στον Ζήκο, οι κόντρες του Τζιοβάνι, η παλιά, η επίθεση του Ολυμπιακού στα πρώτα λεπτά, το σούτ του Γιανακόπουλου περνάει ενώ υπάρχει υπόδειξη για offside. Να δούμε εδώ, πράγματι βλέπετε ότι είναι εκτεθειμένος εκτελεστής του φάουλο Τσάρτας μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Βγαίνει με τα πόδια Ελευθερόπουλος που χάνει την μπάλα, σουτάρει ο Γκαμάρα, ευκαιρία για την ΑΕΚ στο πέμπτο λεπτό. Η κόντρα από τον Γκαμάρα, Τσάρτας θέλει να βρει τον Νικολαίδη, μεγάλη παλιά, καταπληκτική για τον Τέμ Νικολαίδη που φεύγει μπροστά, η ευκαιρία για την ΑΕΚ, το πλασέ και το γκολ 1-0 στο 8ο λεπτό. Είναι το 8ο γκολ του Τέμ Νικολαίδη στο φετινό πρωτάθλημα και συνέχεια μια πολύ θετική παράδοση για τον ίδιο απέναντι στον Ολυμπιακό. Εδώ ο Νικολαίδης που έχει φύγει πίσω από τον Κοστούλα από κανονική θέση και πλασάρει υποδειγματικά τον Ελευθερόπουλο, κάνοντας το 1-0, ανοίγοντας το σκορ στη Νέα Φιλαδέλφια κάτω από τους εκρηκτικούς πανηγυρισμούς των οπαδών της ΑΕΚ. Ξανά με το αριστερό το πλασέ. Κωνσταντινίδης γυρίζει, κάνει ένα σουτ, η επέμβαση από τον Ελευθερόπουλο με ένα χέρι μαζεύει τελικά. Πολύ καλό σουτ του Κωνσταντινίδη στο 12ο λεπτό της συνάντησης. Στον χώρο του κέντρου εκεί όπου βλέπετε να μαρκάρουν ο Πετκόφ, ο Ζαγοράκης. Τώρα περνάει όμως υπέροχα ο Ολυμπιακός με την παλιά του Βενετίδη για τον Τζόρτζεβιτς. Από πλάγι εκείνος καθυστερεί το γύρισμά του, χλιαρό. Ο Αλεξανδρής το κοντρόλ έπεσε θεαματικά. Παίζεται λέει ο κύριος Ευθυμιάδης στο 20ο λεπτό της συνάντησης. Για να δούμε ακόμη μια φορά. Αλεξανδρής τσιμπάει την μπάλα, ο Πετκόφ βάζει το πόδι. Από εκεί και πέρα, αν αυτή η προβολή είναι η αιτία της πτώσης του Αλεξανδρή, αυτό είναι πέναλτι, αν είναι αυτή η αιτία. Αν ο Αλεξανδρής έκανε ένα θεαματικό πέσιμο, δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Τσάρτας, βγαίνει ο Ελευθερόπουλος, καινή αιστεία, το σουτ από τον Καμάρα. Γιανακόπουλος. Καλή σέντρα, μόνος ο Αλεξανδρής, 1-1 για τον Ολυμπιακό. Αφύλαχτος στο 22ο λεπτό ισοφαρίζει και πετυχαίνει το 10ο γκολ του στη φετινή σεζόν. Η σέντρα ακριβίας από τον Στέλιο Γιανακόπουλο, εκεί όπου ο Αλεξανδρής εντελώς μόνος του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ατματζίδη. Στο 22 γίνεται το 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφια με τον Αλεξανδρή που είναι ένας από τους κοινούς παίκτες των δύο ομάδων στο πέρασμα των χρόνων, όπως ήταν και ο Μπατίστα παλιότερα, Τετάκης Νικολούδης. Κοιτάξτε εδώ πως έχει μείνει αφύλακτος από την άμυνα Τσάκ, εντελώς μόνος του κάνει μια πολύ ωραία κεφαλιά από τη σέντρα ακριβίας του Γιανακόπουλου. 1-1. Σε καλή θέση ο κ. Βενετίδης με τη βοήθεια του Ανατολάκη, πολλές φορές κλείνουν τους διαδρόμους στο χώρο που ανεβαίνει ο Τσάρτας για να πάρει την μπάλα ή ο Γεωργίας για να βγει σε ρόλο εξτρέ. Offside ο Νικολαίδης στο 33ο λεπτό. Με τον τρόπο του ζητάει να παιχτεί μπάλα, όπως βλέπετε εδώ είναι λίγο μπροστά από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Από τα δεξιά ο Ολυμπιακός, είτε με τον Γιανακόπουλο βεβαίως που εκεί αγωνίζεται, είτε όταν αυτό συγκλίνει με τον Καρεμπέ που δεν είναι σε κάποιες περιπτώσεις αμυντικό χαφ αλλά γίνεται δεξί back half, προσπαθεί να βγαίνει από την άλλη πλευρά. Είναι κλασική ανάπτυξη με τον Βενετίδη και τον Τζόρτζεβιτς, δεν χρειάζεται και πολλή ανάλυση. Τζόρτζεβιτς, ένας από τους πιο κλασικούς αριστεροπόδαρους. Κάποιες συστάσεις στον Κασάπη γίνονται για ένα διάλογο πιο νωρίτερα με τον κύριο Αγαδάκο. Για να δούμε, υπάρχει και θέμα με κάποια αντικείμενα όμως που έπεσαν. Ο κύριος Αγαδάκος που
μετέφερε κάτι τέτοιο στον κύριο Θημιάδη και τώρα υπάρχει ένας διάλογος σε άλλο σημείο του γηπέδου με τον παρατηρητή της συνάντησης και τον τέταρτο, τον κύριο Τσαγκαράκη για αυτό το θέμα. Τσάρτας χαμηλά, η κεφαλιά προς τα πίσω από το Ζαγοράκη, κανείς συμπαίκτης του εκεί δεν προλάβαινε, ο Φερούζεμ ήταν αρκετά μακριά από τη φάση. Τσάρτας αυτή φορά εκτελεί απευθείας, η μπάλα αλλάζει πορεία, γκολ στα δίχτυα, 2-1 για την ΑΕΚ. Με τον Τσάρτα να πετυχαίνει το 7ο γκολ του στη φετινή σεζόν. Και αφού η μπάλα βρήκε στο τείχος, ενώ πανηγυρίζει μαζί με τον Κωστέγκολο και τους υπολείπους αναπληρωματικούς, στο 42 η ΑΕΚ ξανά μπροστά στο σκορ. Κοιτάξτε πώς θέλει την μπάλα, που αλλάζει πορεία από το κεφάλι του Καρεμπέ, αν είδα καλά, και εφηδιάζει τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο. Εδώ ακριβώς είναι η αλλαγή πορείας που πλέον φέρνει αυτή την εξέλιξη στη φάση. Το 2-1 για την ΑΕΚ, λίγο πριν πάνε η ομάδα στα αποδυτήρια. Είναι προβολή εκεί του Ζαελίας πάνω στο Γεωργία για μαρτυρίες και είναι η πρώτη κίτρινη που θα βγει από το τσεπάκι του κ. Θημιάδη για τον Βραζιλιάνο. Με φάλτσο πάνε να νικήσουν τον Ελευθερόπουλο. Από αυτό το πολύ δύσκολο σημείο η απόκρουση του Ελευθερόπουλου τελικά στο 44. Το φάουλ με τον Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς. Αφήνει ο Καρεμπέ, περνάει μπάλα, ευνηδιάζει το Ατματζίδης, του διώχνει με τα πόδια, κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Τζόρτζεβιτς, το μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού τελευταία χρόνια. Ο Ζήκος κοντά τον Τζόρτζεβιτς γυρίζει. Ο Αλεξανδρής με πλάτη στην εστία, κοντά τον Καμάρα. Αν την ισορροπία του, πέσιμο εκεί από τον Ζελίας. Παίζεται λέει ο κύριος Θημιάδης. Νικολαίδης συνεχίζει την προσπάθειά του. Κυνηγάει ο Καρεμπέ, τον ανατρέπει το σχέδιμα του κυρίου Θημιάδη. Νωρίτερα, για να δούμε το πέσιμο του Αλεξανδρία. Εδώ περνάει. Απλώνει τα χέρια να δείξει ότι δεν εμποδίζει ο Ζαγοράκης που είχε βάλει το σώμα του. Στη συνέχεια ο Ζε Ελίας. Δεν νομίζω ότι υπήρξε σε αυτήν την περίπτωση της Ελίας ανατροπή. Ο Τσάρτας εκτελεί το φάουλ. Μπάλα περνάει από όλους, παραλίγο εκεί η επικίνδυνη κατάσταση για τον Ολυμπιακό. Ανεβαίνει στη συνέχεια ο Γιανακόπουλος για τον Ολυμπιακό. Περνάει πολύ ωραία από τον Κασάπη. Προλαβαίνει την μπάλα. Σέντρα πολύ καλή στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΚ, κεφαλιά του Τζοβάνι στα χέρια του Ατματζίδη. Βενετίδης για τον Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς, περνάει καταπληκτικά από τον Ζήκο. Ανεβαίνει ο Τζόρτζεβιτς, γυρίζει μια σέντρα επικίνδυνη στην περιοχή της ΑΕΚ, εκπληκτική φάση με τον Τζοβάνι να χάνει την ευκαιρία καθώς ο Καμάρα στη γραμμή. Περνάει ο Ζαγοράκης, Νικολαίδης. Να περάσει όλο τον κόσμο, βγαίνει, πιέζει. Έχουμε μια σύγκρουση εκεί του Ελευθερόπουλου με τον Ανατολάκη νομίζω και τον Νικολαίδη. Υπάρχει πρόβλημα καθώς τύψε στο πρόσωπο ο Ελευθερόπουλος. Κίτρινε λοιπόν για τον Ντέμ Νικολαίδη για αυτή την προβολή νωρίτερα. Όλα αυτά στο 57. Ξαναδούμε άλλη μια φορά. Βάζει το σώμα ο Ανατολάκης, βγαίνει ο Ελευθερόπουλος, απλώνει το πόδι ο Νικολαίδης εδώ και βρίσκει, όπως βλέπετε, με τις τάπες προφανώς του παπουτσιού του τον Ελευθερόπουλο στο κεφάλι. Γι' αυτό και η κίτρινη κάρτα για την προβολή αυτή την επικίνδυνη. Τσάρτας δυνατά και επικίνδυνα. Πέφτει τώρα ο Βενετίδης πάνω στον αντίπαλό του. Και εδώ ο κύριος Θημιάδης. Κοιτάξτε πως πολύ επικίνδυνο χτύπημα του Βενετίδη πάνω στο Τσάρτα, που πάντως δεν είχε πρόβλημα. Ζελίας, παλιά για τον Γιωβάνι, δεν βρίσκει την μπάλα ο Βραζιλιάνος. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Βενετίδης. Βλέπουμε τώρα έχουν αλλάξει τα μαρκαρίσματα. Ο Αλεξανδρής έχει κοντά τον Ζήκο, ο Γιωβάνι τον Φερούζεμ. Την ώρα που ο Τζόρτζεβιτς κάνει το σούτ με το δεξί, επικίνδυνα και το σούτ στη συνέχεια από τον Τζιοβάνι είναι άστοχο, ενώ απέκρουσε ασταθώς ο Ατματζίδης, μεγάλη ευκαιρία στο 65. Τζιοβάνι με τον Κωνσταντινίδη που έχει γίνει αριστερό χαφ, κλασικά πια, κοντά του. Γυρίζει ωραία ο Βραζιλιάνος, απελευθερώνεται. Ζελίας, παλιά, ο Ολυμπιακός πιέζει, ο Γκαμάρα παραχωρεί το κόρνερ. ΑΕΚ τώρα βγαίνει σε μια κόντρα επίθεση με τον Πετκόβ. Κωνσταντινίδης θέλει να βρει τον Νικολαίδη. Βγαίνει ο Ελευθερόπουλος στο γύρισμα του Ντέμ Νικολαίδη. Διεκδικούν ο Κωνσταντινίδης τον Ανατολάκη. Γυρίζει ο Ελευθερόπουλος στην εστία του και τελικά πιέζουν
Και από τις δύο πλευρές υπάρχει προβολή του Πετκόβ, φάουλ για τον Ολυμπιακό. Γιοβάνι φεύγει από τον Γεωργία. Νομίζω ότι ο Γεωργίας στις περισσότερες φάσεις υποφέρει από εκεί. Τζόρτζεβιτς, η σέντρα, κεφαλιά από τον Αλεξανδρία, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Μια ολοκληρωτική υπεροχή της ομάδας του Πειραιά σε αυτό το δεύτερο μέρος. Γιοβάνι, το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα, 2-2. Μια υπεροχή που επιστραγγίζεται από την ισοφάριση, καθώς ο Ολυμπιακός πίεζε τόση ώρα και στο 77 φτάνει στο 2-2 με το δεύτερο γκολ του Γιοβάνι σε φετινό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός πίεζε συνεχώς, η γκρίνια των οπαδών της ΑΕΚ που τώρα έχει γίνει οργισμένη αντίδραση. Καταλαβαίνετε ότι είχε κάποια βάση, καθώς η ΑΕΚ ήταν αφημένη στη μοίρα της και πλέον ο Γιοβάνι με αυτό το πολύ ωραίο σουτ πάνω στην κίνηση ισοφαρίζει. Περούζεμ, πρώτου Άλβες, Τσάρτας, Κολαΐδη σε θέση offside, υπόδειξη από τον βοηθό. Κύριος Αγαδάκος, το δίδα του σωμάτος. Εδώ δεν έχουμε την ευθεία, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν υπάρχει offside. Ο Ίβιτς με τον Ανατολάκη. Σέντρα του Ίβιτς, ο Νικολαίδης προσπαθεί να μπει στη φάση υπό την πίεση του Πατσατζόγλου. Κοιτάξτε να δούμε εδώ την φάση με τον Νικολαίδη που δεν βρίσκει την μπάλα στην προσπάθειά του. Ένα τείχος τριών παικτών, ο Τσάρτας πάνω στην μπάλα. Σέντρα, ο Νικολαίδης βγαίνει πρώτο, Ανατολάκη. Μπάλα out. Έχει χτυπήσει ο Νικολαίδης καθώς άπλωσε το πόδι του ο αντίπαλός του και βλέπετε αυτή τη συναδελφικότατη στάση στον ποδοσφαιριστό. Νωρίτερα ο Ελευθερόπουλος ήταν εκείνος που είχε χτυπήσει, όμως τώρα σπέβδει πάνω από τον αντίπαλό του. Τρεις παίκτες της ΑΕΚ στο τείχος. Θα διακόψουμε για λίγο τη ροή των στιγμιοτύπων, καθώς είμαστε έτοιμοι για τη συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών, του Τάκη Λεμονή και του Φερνάντο Σάντος, που θα μιλήσουν αμέσως τώρα στην αίθουσα τύπου του Σταδίου Γκούμας. Ματζίδη να φέρει ευθύνη στο δεύτερο γκολ που τρώει, που το δέχεται 1,5 μέτρο δίπλα του, παρότι το σουτ του Γιοβάνι είναι έξω από την περιοχή. Και τέλος, επειδή πολλά έχουν υποθεί για την μεγάλη αναμφισβήτητα αξία του Φερνάντο Σάντος, του Πορτογάλου τεχνικού της ΑΕΚ, πρέπει να πούμε, να ευλογήσουμε και τα γένια των Ελλήνων προπονητών κάποια στιγμή, ότι ο Λεμονής το έπαιξε πολύ πιο ψύχρεμα το παιχνίδι σήμερα και από τον πάγκο ήταν και από εκεί ο Ολυμπιακός νικητής. Ο Λεμονής πήγε καλύτερα από τον μεγάλο αντιπαλό του και φάνηκε αυτό στην απόδοση του Ολυμπιακού. Έτσι ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια από το 79, τότε ήταν με τον γκολ του Κοκολάκη, υπό φυσιολογικές συνθήκες, διότι στα μέσα της δεκαετίας του 80 νίκησε μια φορά άλλα στο ΟΑΚΑ και στη δεκαετία του 90 κέρδισε σε ένα διακοπέν παιχνίδι που επαναλήφθηκε, ενώ ήταν 1-1 όταν διακόπηκε, το πήρε στον επαναληπτικό. Κέρδισε μία φορά και κλεισμένο το θυρών πρόπερση και μία φορά στο Ηράκλειο την ΑΕΚ ως γηπεδούχο πέρυσι. Ήρθε λοιπόν η σειρά του να πάρει μία μεγάλη νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια με όλες τις συνθήκες φυσιολογικές. Με τον κόσμο παρόντα στο γήπεδο, με υπέροχη ατμόσφαιρα και σε ένα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό ντέρμπι. Δεν ήταν τόσο καλή η ποιότητά του, ο Ολυμπιακός όμως ήταν σαφώς πολύ καλύτερος σε ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε μείνει στο 2-2. Πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε, ενώ θα σας πούμε από τώρα ότι θα υπάρξει στη συνέχεια της εκπομπής περισσότερο ρεπορτάζ και δηλώσεις από το γήπεδο, από το στάδιο Νίκος Γκούμας. Ένα τείχος τριών παικτών, ο Τσάρτας πάνω στην μπάλα. Σέντρα, ο Νικολαίδης βγαίνει πρώτο, Ανατολάκη. Μπάλα out. Έχει χτυπήσει ο Νικολαίδης καθώς άπλωσε το πόδι του ο αντίπαλός του και βλέπετε αυτή τη συναδελφικότατη στάση στον ποδοσφαιριστό. Νωρίτερα ο Ελευθερόπουλος ήταν εκείνος που είχε χτυπήσει, όμως τώρα σπέβδει πάνω από τον αντίπαλό του. Τρεις παίκτες της ΑΕΚ στο τείχος και 5 λεπτά καθυστερήσεων θα ακολουθήσουν το 90 λεπτό. Τζόρτζεβιτς, μπάλα αλλάζει πορεία, 2-3 με το γκολ του Τζόρτζεβιτς, το οποίο είναι το τέταρτο στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός στις καθυστερήσεις προηγείται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και θα ακολουθήσουν 4,5 λεπτά καθυστέρησης. Ο Ατματζίδης είδε την μπάλα, αντίστοιχα όπως είχε γίνει και με τον Τσάρτα, να αλλάζει πορεία. Για να ξαναδούμε. Εδώ βλέπετε, χτυπάει πάνω στον Πετκόφ με πανομοιότυπο τρόπο όπως το γκολ του Τσάρτα στο πρώτο ημίχρονο με τον Καρεμπέ. Σε ένα ντέρμπι σε απόλυτα αθλητικά πλαίσια, με πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Η ΑΕΚ βγαίνει μπροστά, ο Λάξ έχει την ευκαιρία απέναντι από τον Ελευθερόπουλο που σώζει τον Ολυμπιακό και κρατάει το υπέρ του 3-2. Χάνει τη μεγάλη ευκαιρία στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Λάξ να κάνει το 3-3. Και τώρα σφυρίζει τη λήξη, ο Ολυμπιακός παίρνει τους 3 βαθμούς της νίκης, φτάνει τους 28 με το 3-2 κόντρα στην ομάδα του Φερνάντο Σάντος σε ένα ντέρμπι που αλλάζει τα δεδομένα στην κορυφή του πρωταθλήματος.
της βαθμολογίας, καθώς ο Ολυμπιακός περνάει μπροστά από την ΑΕΚ. Μάλιστα, και για να ολοκληρώσουμε τα του ντέρμπι, να πούμε ότι η ΑΕΚ που είχε δεχτεί μόλις 7 γκολ στις πρώτες 10 αγωνιστικές του πρωταθλήματος, δέχτηκε 6 μαζεμένα στις δύο τελευταίες, με αποτέλεσμα να υποστεί 2 φορές την ήττα με το ίδιο σκορ, 3-2 στο Καρτατζόγλου από τον Ηρακλή, 2-3 σήμερα από τον Ολυμπιακό, χάνοντας έτσι βέβαια και την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Ήταν η πρώτη φορά που είχε απώλεια στην έδρα της φέτος, όπου μετρούσε μέχρι τώρα 5 νίκες, ενώ ο Ολυμπιακός συνεχίζει ως ο μόνος αίτητος του πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής κατηγορίας.